Ωραία, φέρτε μπροστά σας τώρα μία σχέση από το παρελθόν. Μία κατάσταση ή μία συνθήκη. Σχέσεις είτε συντροφικές, είτε με τα παιδιά σας, με τους συγγενείς σας. Πριν συμβεί αυτή η σχέση, θέλω να μείνετε λίγο ένα βήμα πίσω. Πριν συμβεί αυτή η σχέση, υπήρχε ένα θέλω. Πάρατε αίσθηση να δείτε ότι αυτό το θέλω ήταν θέλω να ζήσω. Δεν είχε μέσα κάτι το συγκεκριμένο. Είχε όμως μια αίσθηση ζωής, απελευθέρωσης. Είχε να αισθάνομαι. Και είχε και να νιώθω καλά. Και μετά εμφανίζεται η οποιαδήποτε σχέση που είδατε μπροστά σας. Πρόσωπο, κατάσταση, επιλογή. Πάτε στην αρχή της σχέσης, λίγο πριν ξεκινήσει, να δείτε τι νομίζατε. Αφήστε το να εκφραστεί από μέσα σας. Νομίζω ότι...
ό,τι νομίζατε για αυτό που συναντήσατε. Ένα βήμα πριν συμβεί η σχέση. Την ώρα της συνάντησης. Μόλις την περπατήσατε για λίγες μέρες, δείτε τι πιστέψατε. Πιστεύω ότι με εσένα, με αυτό, με εκείνο, ότι εκείνη τη στιγμή γίνεται η σύνδεση, γίνεται ο γάμος. Μεταξύ εσένα και του νου σου, δηλαδή αυτό που νόμιζες και αυτό που πίστεψες. Και τώρα ξεκινάει η σχέση υποθέτοντας ότι θα συμβεί το θέλω μου που είχα ως αίσθηση για ζωή πριν σε γνωρίσω. Μέσα από το νομίζω, το πιστεύω και υποθέτω, κάνεις χώρο, κάνεις μια έκπτωση από εσένα, και δίνεις χώρο στον άλλον. Όλο αυτό είναι μια εσωτερική διαδικασία. Δεν έχει καμία σχέση με αυτόν που συνάντησες. Και με αυτό που συνέβηκε. Έτσι αυτός εμφανίστηκε μπροστά γιατί το θέλω να ζήσω. Που είχε μόνο εσένα, και κανέναν άλλον, μέσα από τη σχέση που φτιάχτηκε, ο άλλος έγινε το μέσο.
Έτσι χάθηκε η θέση του «εγώ είμαι και ζω» και έγινε «είμαστε», «θάνατος και ζωή», «να ζήσουμε μαζί». Έτσι ό,τι ήθελες, μέσα από τη σχέση αρχίζει να μην συμβαίνει, γιατί υπάρχουν εκπτώσεις. Να μην το ζεις, και σιγά σιγά να μην υπάρχεις. Τα πράγματα δεν συμβαίνουν όπως νόμιζες. Όπως πίστεψες και όπως υπέθετες. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Πηγαίνετε να δείτε μετά από λίγο καιρό ότι τα πράγματα δεν είχαν την αλήθεια που ήθελες να ζήσεις. Το θέλω μου δεν συμβαίνει. Η ζωή όπως εγώ θα την αισθανόμουν είναι ανύπαρκτη. Σε εκείνο το σημείο, αντί να σταματήσω, το πράγμα φωνάζει και φαίνεται. Αν είχα μείνει σε μένα, θα έβλεπα ότι δεν πηγαίνω στην κατεύθυνση που ήθελα, όμως υπάρχοντας κι ο άλλος, ξεκινάει η αντιπαράθεση. Έχει ξεκινήσει μάχη. Αντί να μπει το όριο, να ανοίξουν τα μάτια, να ακούσεις και να δεις ότι νόμιζες, πίστεψες, τελικά δεν συμβαίνει. Και να κρατήσεις εσένα και το θέλω σου για ζωή, μείνετε τώρα να νιώσετε. Υπάρχει συγκεκριμένη στιγμή που έχετε νιώσει ότι από εδώ και πέρα δεν ζω.
Όμως βρίσκεται μέσα μου ακόμα ό,τι νόμιζα και ό,τι πίστεψα. Αυτό έχει αποκτήσει ρίζες. Τρώει την αίσθηση, το αισθάνομαι και επειδή φοβάμαι να βάλω ένα όριο, αρχίζω να μην νιώθω και έτσι γίνομαι ένα σώμα χωρίς ζωή, χωρίς αίσθηση. Μετά το σημείο που σας ανέφερα, αρχίζω να τραυματίζομαι. Αρχίζουν να συμβαίνουν ατυχήματα. Αρχίζουν να εμφανίζονται αρρώστιες. Αρχίζουν να συμβαίνουν καταστροφές. Να εμφανίζονται δυσκολίες. Αντί η δύναμη να πάει στο όριο και στην απόφαση, πηγαίνει στο αντέχω. Έχεις φτάσει πολλές φορές σε εκείνη τη γραμμή. Είναι μια κόκκινη γραμμή που απλά χρειάζεται να την περάσεις. Και να πεις από αυτό που ζω, επειδή δεν είναι αυτό που θέλω, χωρίζω. Όμως μείνε να δεις αν το δέχτηκες. Νιώσε για λίγο πάντοτε την κόκκινη γραμμή ως όριο που είχε λόγο και αίσθηση ότι δεν πάει άλλο. Είτε λέγεται εργασία, είτε συνθήκη, είτε σχέση. Ακόμα και μέσα στην ίδια σχέση που μπορεί να έχεις με τα παιδιά σου, γιατί εκείνα μεγαλώνουν, εξελίσσονται και εσύ αλλάζεις, υπάρχουν συγκεκριμένες στιγμές που χρειάζεται να αφήσεις αυτό που έκανες εχθές, να χωρίσεις δηλαδή μέσα από μία συνθήκη προσέγγισης, επικοινωνίας, συμπεριφοράς. Για να συνδεθεί σε ένα άλλο επίπεδο. Όμως πάλι σε εκείνο το σημείο, όταν φτάνει η κόκκινη γραμμή,
ένα βήμα πίσω, μία αναβολή, ακόμα λίγο χρόνο, μία επανάληψη, ένα περιμένω. Και έτσι, χωρίς να το συνειδητοποιώ, υπάρχει ένα βυθίζομαι. Πιο πολύ μες στο νου μου. Πάμε να δούμε τώρα γιατί δεν χωρίζω. Γιατί δεν αλλάζω. Ποιο είναι το εμπόδιο. Θα δείτε ότι όσες σχέσεις είδατε, όπως τις περιέγραψα, οι άνθρωποι που είδατε, οι καταστάσεις, η συνθήκη, η εργασία, δεν είναι δίπλα σας, είναι μπροστά σας. Ο λόγος που είναι μπροστά σας ήταν γιατί μέσα από το νομίζω και από το πιστεύω μπήκανε μπροστά από εσάς. Έτσι το θέλω σας ήρθε δεύτερο. Δεν μπορείς να συνειδητοποιήσεις ότι πιστεύεις ότι αν τελικά το μπροστινό εμπόδιο που εσύ έβαλες μπροστά σου, μπροστά από το θέλω σου δηλαδή, περιμένεις εκείνο να αλλάξει και να σου κάνει δρόμο. Να σου κάνει χώρο. Οπότε εσύ δεν συνειδητοποιείς ότι είσαι στο περιμένω. Γιατί δεν μπορείς να δεις ότι η σχέση χρειάζεται να είναι δίπλα σου. Και όχι μπροστά σου. Μπροστά σου έχεις μόνο το δρόμο σου. Δεν υπάρχει κανένας. Δηλαδή εσύ και το θέλω σου. Εσύ και η ζωή σου. Οπότε έτσι περιμένεις να αλλάξει ο άλλος, να οριμάσουν οι συνθήκες. Και δεν παίρνεις τον άλλον να τον βάλεις δίπλα σου και να κάνεις το πρώτο βήμα εσύ προς τη ζωή και στο θέλος σου. Αυτό δηλαδή που δεν έκανες, τότε, πηγαίνετε στο τότε. Δείτε αν ό,τι είδατε, το βάλατε μπροστά σας ή δίπλα σας.
Οπότε το κάνω χώρο, είναι από εκεί που σε έχω βάλει μπροστά μου, σε βάζω δίπλα μου. Τώρα δεν χρειάζεται να νομίζω για εσένα, γιατί εγώ κοιτάω δρόμο. Δεν χρειάζεται να πιστεύω κάτι, ούτε να υποθέτω. Ένα βήμα μπροστά, εγώ στη ζωή. Έτσι όσο κρατάτε τον άλλον μπροστά, είναι γιατί μέσα από το νου χρειάζεστε την αντιπαράθεση. Κάποιος να φταίει ή κάποιος που έφταιγε. Έτσι μπορεί να έχεις χωρίσει σε φυσικό επίπεδο, αλλά ακόμα αυτός δεν είναι μπροστά σου. Μπορεί τα παιδιά σου να έχουν να μεγαλώσει, αλλά ακόμα εσύ να τα βάζεις μπροστά σου. Μπορεί η εργασία σου να έχει ολοκληρωθεί, αλλά εσύ ακόμα να τη βάζεις μπροστά σου. Έτσι μπορεί να έχουν περάσει χρόνια ολόκληρα, σε φυσικό επίπεδο να έχουμε χωρίσει. Όμως εγώ χώρο δεν έχω κάνει. Ο λόγος είναι ότι δεν θέλω να δω ότι πίστεψα. Ό,τι πίστεψα είναι δικό μου κατασκεύασμα. Μόλις αρχίζεις και μπαίνεις σε σένα και πεις «εγώ πίστευα» ή «πίστεψα αυτό για σένα», τότε αμέσως, μόλις εσύ αρχίζεις και το φέρνεις μπροστά σου σε επίγνωση, αρχίζεις και συνειδητοποιείς ότι αυτό που εσύ πίστευες με την πραγματικότητα δεν είχε καμία σχέση. Έτσι αρχίζεις και βλέπεις ότι ήσουν εσύ και ο νους. Ο άλλος ήταν απλά αυτός που είναι. Έτσι, μόλις θα αφαιρέσω όλα τα εμπόδια από μπροστά μου, δεν έχω να νομίζω κάτι, δεν έχω σε κάτι να πιστέψω και θέτω εμένα στη ζωή. Με αυτό που θέλω και με αυτό που μου αρέσει. Κάτι το οποίο, ως αίσθηση πριν συμβεί η σχέση, υπήρχε μέσα μου ακόμα ζωντανό. Αυτή η αίσθηση ανακαλείται. Και έτσι, όταν την ανακαλείς, το θέλω να ζήσω συμβαίνει στο τώρα.
Το τότε δεν συνέβηκε και χρειάζεται να το αφήσεις. Οπότε μείνετε για λίγο στο τώρα. Και νιώστε τι θέλετε. Έχοντας μόνο εσάς. Μέχρι αυτό το σημείο, αν νιώσετε, μπορείτε για πρώτη φορά να πάρετε επαφή με αυτό που είπε για το ύψιλον. Μέχρι εκεί μπορώ να πω εγώ, Θεέ μου, αυτό θέλω. Ακόμα απευθύνεσαι σε κάποιον άλλον, αλλά είναι ένα βήμα. Σε εκείνο το σημείο ενεργοποιείτε πάλι η θέληση για ζωή και στο τι θέλω. Τότε, αν μείνεις αυτό, αρχίζεις να συνειδητοποιείς ότι δεν υπάρχει κανένας μπροστά σου. Όσο το νιώθεις, όσο το αισθάνεσαι, τόσο οι άλλοι παίρνουν την πραγματική τους διάσταση ως αλήθεια. Ο άλλος μπορεί να είναι φτωχός, τυφλός, αντιδραστικός, αρνητικός. Μπορεί να θέλει ή να μην θέλει. Οπότε εκεί αρχίζεις και παίρνεις στο δεύτερο επίπεδο. Να αρχίζω να μπαίνω εγώ μέσα στο θέλω και στη ζωή. Να αρχίζω να μου δίνω τη ζωή που τόσο καιρό αρνιόμουν. Η αίσθηση σε εκείνο το σημείο είναι σαν οι άλλοι να περνάνε από πίσω σου. Δηλαδή εσύ να βγαίνεις ένα βήμα μπροστά και οι άλλοι απλά να ρέουνε από πάνω σου όπως το νερό που τρέχει. Δηλαδή, αδειάζεις από αυτούς. Έτσι αρχίζεις και κάνεις χώρο μέσα σου. Μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό, ο νους σου θα θέλει να σε παίξει με το δίκιο και το άδικο
το σωστό και το λάθος, θα θέλει να κρατήσει την αντιπαράθεση. Όσο εσύ θα νιώθεις και θα αισθάνεσαι τι θέλεις στη ζωή, τόσο αυτό θα μικραίνει. Και έτσι παίρνεις θέση και η υπόθεση σταματάει. Και τώρα στην ολοκλήρωση. Αν μείνεις σε αυτή τη θέση, τότε αρχίζεις να συνειδητοποιείς ότι στην αρχή της σχέσης που είδατε, υπήρχε ή η ζωή που θέλεις ή η άρνηση και η ενοχή. Έτσι, μέσα από την ενοχή που υπήρχε μέσα σου, συναντήθηκες με το νου, άφησες το θέλω για ζωή και περπατήθηκε ο δρόμος της ενοχής και του φόβου. Μείνε τώρα να μπορέσεις να αναγνωρίσεις τη διαδρομή ως φόβο και ενοχή. Φοβήθηκα να ζήσω. Και από την ενοχή δόθηκα. Αυτά υπήρχαν μέσα σου ως ποιότητες. Μέσα μου. Οπότε, αφού φοβήθηκα, πίστεψα. Και μέσα από την ενοχή, αρνήθηκα. Τώρα μείνετε εδώ για να δείτε ότι αυτό είναι το κοινό σημείο όλων μας. Και αυτός με τον οποίον έκανε σχέση είχε ακριβώς τα ίδια. Έτσι ο χωρισμός είναι από το φόβο και από την ενοχή. Απλά οι άλλοι εκδραμάτισαν αυτά που είχα μέσα μου. Έτσι και να μπορέσω να δω το φόβο και την ενοχή, να το ζήσω ως βίωμα, να το αναγνωρίσω, χρειαζόταν αυτή η διαδρομή. Πείτε μου τώρα, αν ο άλλος στέει, όπως λέμε μέσα από το νου μας, αν χρειάζεται να κρίνεις, να συγκρίνεις εσένα με εκείνον, να φτάσεις σε μία
απόφαση δικαστηρίου. Ποιος είναι ο σωστός και ποιος είναι ο λάθος. Κοινό σημείο μας, ο φόβος και η ενοχή. Η έρημος στη ζωή μου. Εγώ όμως που έχω τη θέληση και είμαι στο σημείο να κάνω το βήμα μπροστά, τότε κάνω το βήμα στη ζωή και έτσι συμβαίνει το όποιος θέλει πίσω μου ελθεί, δηλαδή αφήνω φόβο και ενοχή, χωρίζω από το νου και μπαίνω στη ζωή. Το ακολούθησέ με στη ζωή δεν σημαίνει σε αφήνεις και πιστεύεις. Απλά δες το φόβο, την ενοχή, βίωσέ το, αναγνώρισέ το και απομακρύνσου, κάνοντας χώρο να αρχίζεις να αισθάνεσαι. Αυτό αρκεί μία στιγμή. Και τώρα μείνετε να δείτε γιατί αναβάλλεται ο χωρισμός. Έχω μάθει να συναναστρέφομαι αν με λυπάσαι, αν με νοιάζεσαι, αν υποφέρω, αν δεν είμαι καλά, αν έχω πρόβλημα. Έτσι το να χωρίσω από όλα αυτά και να είμαι καλά, δηλαδή να είμαι εγώ, έχει το φόβο του μόνος μου. Έτσι αυτό της είπε. Περπάτα στη ζωή, μα θα είμαι μόνη μου. Στη ζωή σου είσαι μόνη σου. Δεν χωρίσω, δεν χωρίζω για να μην ζω. Χωρίζω και ζω. Πάρτε τώρα επαφή και δείτε ότι μέχρι σήμερα ο χωρισμός ήτανε σε σκοτώνω. Είμαι σκοτώνω.
δεν είχε μέσα ούτε την επιλογή, ούτε την απόφαση του αφήνω και ζω. Οπότε φέρτε μπροστά σας τους ανθρώπους και τις καταστάσεις που είδατε. Και δείτε αν θέλετε να τους ελευθερώσετε. Το κάνω χώρο σημαίνει ελευθερώνω. Και εσένα και εμένα. Είτε είναι νεκροί, είτε ζωντανοί, πάρτε την ευθύνη της διαδρομής σας και ελευθερώστε ό,τι κρατάτε από αυτή τη διαδρομή. Εγώ σε συνάντησα, εγώ σε αφήνω. Είδατε, βιώσατε τη διαδρομή. Αν αναγνωρίσατε, αφήστε. Εγώ, Δαβίδ, εγώ που θέλησα ως ψυχή να κάνω τον Κύριο αιώνιο, να ζει στους αιώνες των αιώνων, ως μνήμη, μέσα από το φόβο, το σε θέλω εδώ, με όλη μου τη δύναμη θα σε κρατήσω ζωντανό, για να μην υπάρχω εγώ. Ευλογώ τη στιγμή, η διαδρομή ολοκληρώνεται, λίγο ακόμα. Το όνομα της Σοφίας. Της αγάπης.
του ανθρώπου, της δύναμης, του πνεύματος και όλα αυτά επιστρέφουν στο Δημιουργό. Φως, αγκαλιά, κυριότητα, ο άνθρωπος με ζωή. Θηλυκότητα σε σώμα, οι ψυχές με νερό και ζωή στη γη. Αμήν.